θέλω να πάω στη δουλειά. Λα, τι φύσματα είναι αυτά, ε? Θέλω να μείνω εδώ μαζί σου. Θα το βράδυ να σε πάρω. Έλα μετά τις 12.30, θα σου έχω μια έκπληξη. Μην δίνει σημασία. Τι έκπληξη θα μου έχεις? Δεν μπορώ να σου πω. Τι έχει πάθει? Προσπαθεί να μας τραβήξει την προσοχή. Θα μου λείπεις. Ραντεβού το βράδυ. Εβίβα! Καλώς μας ξανάρθες! Μου λείψατε πολύ! Και εσύ μου λείψες! Δεν θα ξαναφύγεις, ε! Από μόνη μου όχι! Τώρα αν με πετάξουν έξω με τις κλωτσιές καμιά μέρα... Αποκλείεται! Όλοι σε αγαπάνε! Και κυρίως ο Νίκος! Κυρίως ο Νίκος! Αχ! Πρέπει να έχει ωραία μέρα έξω! Μην κλείνεις εδώ μέσα! Θα μαραζώσεις! Άντε μια βόλτα. Σηκωθείτε. Φεύγουμε. Ποιοι φεύγουμε? Εμείς οι δύο. Πάμε βόλτα με το αυτοκίνητο. Δίκη μου. Εγώ έχω να βγω από τις εκλογές. Δεν ακούω κουβέντα. Σηκωθείτε. Μα γιατί να βγω? Να αλλάξω παραστάσεις? Πάλι black humor. Ας. Άλλη μέρα. Η τσάντα σας που είναι? Δεν το κουνώ από εδώ μέσα. Θα μου χαλάσετε το χατήρι, βαστάει η καρδιά σας. Ποια θα οδηγήσει? Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χαλάσα. Κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χαλάσα. Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα. Δεν πιστεύω να φοβηθήκατε που έτρεχα. Γιατί να φοβηθώ? Μήπως έβλεπα την Ταλίκα να έρχεται κατά πάνω μας. Ωραία που είναι η θάλασσα. Και έχει και ένα ηλιοβασίλεμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Το ηλιοβασίλεμα δεν είναι παντού το ίδιο? Γιατί τρέχουν σαν τρελοί να δουν το ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη, στη Βενετία ή κι εγώ δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω. Για μένα μετράει με ποιον το βλέπεις μαζί το ηλιοβασίλεμα. Και όχι από πού το βλέπεις. Αυτή η ώρα είναι για τους ερωτευμένους, ε? Έτσι λένε. Εγώ παρόλο που το ηλιοβασίλεμα δεν το ξέρω ούτε εξόψεως, αυτή την ώρα κάτι με πιάνει. Κάτι σαν μελαγχολία, σαν νοσταλγία. Θυμάμαι τους παλιούς μου έρωτες. Γιατί μην νομίζεις. Είχα πολύ τάραχο βίο. Αλήθεια. Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου κράτησε 2 χρόνια. Τον λέγανε Δημήτρη. Τυφλός κι αυτός. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Με το που κοιταχτήκαμε.
Αμάν πια! Ούτε ιερό ούτε όσιο δεν έχετε. Για να σπάσω τη μελαγχολία από το ήλιο βασίλεμα. Γιατί χωρίσατε με τον Δημήτρη? Τον τζάκωσα να κοιτάζει μια άλλη. Ξέχνα το. Όχι, δεν θα μου το κάνεις αυτό. Θα στο κάνω. Δεν θα σου ξαναζητήσω ποτέ τίποτα, στορκίζομαι. Ούτε να παντρευτείς, ούτε να πιάσεις μια δουλειά της προκοπής, ούτε να βάλεις μυαλό, ούτε να καθαρίσεις αυτό το κοτέτσι, τίποτα. Γιατί με ταλαιπωρείς, ρε μάνα? Τι σου ζητάω? Να βγούμε να διασκεδάσουμε σαν οικογένεια. Να βγείτε. Εγώ δεν ανήκω στην οικογένεια. Μεγάλη αμαρτία ξεστόμησες, παλικάρι μου. Άντε, σήκω να ετοιμαστείς. Ένα κρασί θα βγούμε να πιούμε για το καλωσόρισμα της Βικούλας. Άντε στην υγειά μας. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλώς σας βρήκα. Να έρθουν όλα όπως τα επιθυμείς. Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη, και εσύ να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Και καλά, Στέφανε. Η ώρα η καλή. Ναι, να ευχηθώ κι εγώ. Άντε βρε, καλά ξεπερδέματα. Καλά κρασιά. Καλά βαστιέσαι. Πας καλά. Τέλος, αρκετά με τα λογοπαίγνια. Σοπάστε να ακούσουμε την ορχήστρα. Κλείσατε. Τέτοια ώρα ανοίγουμε μόνο για special πελάτες. Κυρία μου, το κατάστημα είναι στη διάθεσή σας. Μόνος είσαι? Ήθελα να σου μιλήσω στο βασίλειό μου. Τι θες να μου πεις? Άκου, Στέλλα, εγώ δεν είμαι ο Μπραντ Πιτ. Το έχω καταλάβει από καιρό. Δεν είμαι ούτε ο Τόμ Κρούζ. Είσαι ο Γρηγόρης. Δεν είμαι κούκλος. Και? Δεν είμαι καν ωραίος. Είσαι. Αλλά δεν κολυμπάω μέσα στο χρέος. Να δω πού θα καταλήξεις. Πλούσιος δεν είμαι. Στο μεροκάματο από μικρό παιδί. Το κουμάντο μου όμως το έχω κάνει. Έχω και κάτι ελιές στο χωριό. Το λάδι δεν θα σου λείψει. Ούτε το λάδι, ούτε το ξύδι. Γερός να είμαι και δεν τη φοβάμαι τη δουλειά. Από τα ήθελες να μου πεις? Σου κάνω μια εισαγωγή. Στο γραμματάκι που μου στείλες, έγραφες «Όποια γυναίκα αγαπήσεις θα είναι τυχερή». Ναι, το πιστεύω. Θέλω να σου μιλήσω για αυτή τη γυναίκα. Σ' ακούω. Δεν ξέρω αν θα είναι τυχερή. Θα είναι όμως σίγουρα ευτυχισμένη. Γιατί θα την αγαπήσω όπως μόνο εγώ ξέρω να αγαπάω. Στέλλα, σ' αγαπώ. Κι εγώ. Γιατί μιλάμε σιγά? Δεν ξέρω. Σ' αγαπώ! Κι εγώ! Ο Γρηγόρης στέλνει την αγάπη του στη Στέλλα! Η Στέλλα ευχαριστεί και ανταποδίδει. Και τώρα θα κάνουμε κάτι που το ονειρεύομαι από καιρό. Δεν θα τολμούσα ποτέ να το κάνω μαζί σου. Μπροστά σε κόσμο. Τι πράγμα? Thank you.
Επισκέφτομαι. Τι να κάνει τώρα? Πάρε την τηλέφωνο. Άμα την πάρω τηλέφωνο, είναι σαν τη δείχνω ότι με σέρνει από τη μύτη. Αφού σε σέρνει. Τι λες, αγόρι μου, δεν κατάλαβες. Θα την πάρω τηλέφωνο. Καλά. Δεν πάω να ετοιμαστώ. Δώσε χαιρετίσματα. Είμαστε φίλοι και δεν αξίζει μια γυναίκα να μας χωρίζει. Είμαστε φίλοι και δεν αξίζει μια γυναίκα να μας χωρίζει. Έλα. Ποιος είναι? Εσύ ποιον θες? Σωτήριες είσαι? Όχι, έχεις άλλη μια ευκαιρία. Παναγιώτη. Λυπάμαι, έχασες. Ναι! Κοίτα να δεις, η κυρά Βίκη. Ναι. Τι κάνεις, Κυρνίκο? Όχι, δεν είναι εδώ. Έχουν πάει όλοι μαζί στα μπουζούκια. Σε πια το ύφος σου τόσο βαρό και πας στον χώρο. Σοβαρό και πας στον χώρο.
αρνήθηκα να τα κάνω. Έξω, καρδιά. Έξω από εδώ είναι αυτή, όχι έξω καρδιά. Έλα, ρε. Είναι μεγκόμενο στα μπουζούκια. Τι? Η Βίκη αυτή τη στιγμή είναι μεγκόμενο στα μπουζούκια και είναι μαρτύρα και όλη μου οικογένεια. Τι λες, ρε. Αλέξη, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι παίζεται πίσω από την πλάτη μου και δεν το ξέρω. Ρε, πάρ' την ένα τηλέφωνο, σου εξηγεί. Όχι, δεν πρέπει κανένα τηλέφωνο. Αρκετό πια με αυτό το τηλέφωνο. Ήρθατε. Πώς τα περάσατε? Να μην σε ενδιαφέρει. Γιατί δεν κοιμάσαι, θα κουτουλάς το πρωί. Καλή κυρία Νέτα, κοίτα εδώ. Ποιος είναι αυτός? Τσιριγκούλης, μεγάλη φίρμα. Είχε λέει δεσμό με τη δικιά μας, την κυρία Βίκη. Βαλτίσαι κι εσύ. Ανέτα μου! Έργιασαι, βράχε! Ανέτα μου, απόψε κανούμπα! Δεν μιλάω με πεκρούδες! Με βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τρα! Για να αποφύγουν την ετοπική. Γιούφο μου! Φιλενάρα μου! Κυρία Βίκη, πήρε τηλέφωνο το βράδυ ο κύριος Νίκος και σε ψάχνε. Α, το χρυσό! Και τι του είπες? Τι βγήκατε για γλέντι. Σαν να μούτρωσε. Είναι εντελμπίσης ο κύριος Νίκος, το ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω. Άστονε, θα του περάσει. Τη βραδιά μου απόψε, μη μου τη χαλάς. Καληνύχτα. Νομίζεις πως θα κοιμηθείς? Τι άλλο να κάνω? Περιμένω την απολογία σου, Παναγιώτη. Την απολογία μου? Για ποιο πράγμα? Για την απόψινή σου συμπεριφορά. Τι έκανα? Θα σε ρωτήσω ευθέως. Σου αρέσει η Δαμάλα? Μα πώς την αποκαλώ? Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Όχι. Τι να μ' αρέσει? Πώς είναι δυνατόν να μ' αρέσει? Εξάλλου είναι μπατζανάκισα. Έτερον εκάτερον, Παναγιώτη. Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι, Ανέτα μου? Επειδή ήπια λίγο παραπάνω και ήρθα στο κέφι. Καλά. Ένα σου λέω. Πολύ σύντομα θα αποκαλύψω τι κουμάσι βάλαμε στο σπίτι μου. Καληνύχτα. Ωραία περάσαμε. Ευχαριστήθηκες, αγάπη μου. Χρόνια είχαμε. 8 από τα βαθύσια του Μιλτιάδη. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Παρατήρησες κάτι? Περί ποιου θέματος? Μου φάνηκε προς στιγμή. Βεβαίως μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Τι πράγμα? Όταν τραγουδούσε η Βίκη, σαν να κοίταζε το Σωτήρι. Όχι, το παρατήρησα κι εγώ, αλλά κοίταζε προς το μέρος του Παναγιώτη και του Σωτήρι. Α, μάλιστα. Και γιατί κοίταζε προς τα εκεί? Γιατί προς τα κάπου έπρεπε να κοιτάζει. Ποιο να κοίταζε, εμένα ή εσένα? Όχι, βέβαια. Να κοιτούσε την Ανέτα? Με τίποτα. Να κοιτούσε τους ξένους στα τριγύρω τραπέζια? Μπορεί να γινόταν καμιά παρεξήγηση. Άρα ποιος μπορούσε να κοιτάζει? Τον Παναγιώτη και τον Σωτήρη. Τα βλέπεις? Μόνο σου έλυσες την απορία σου. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Τίποτα. Όπως και εγώ χωρίς εσένα. Αντιύπνω τώρα. Το ξενυχτήσαμε απόψε. Καλημέρα. Το σχολικό περιμένεις? Τι έχεις? Τίποτα. Όχι σε μένα αυτά. Ποιος σε πείραξε? Κανένας, άσε με. Βάσανα. Αχ, σε καταλαβαίνω. Κι εγώ τις μαύρες μου έχω. Παλιό ζωή. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Τα παιδιά με κοροϊδεύουνε. Γιατί?
που ντύνομαι έτσι και που μιλάω αρχαία. Με λένε Φύτακλα επειδή είμαι ο καλύτερος μαθητής και στο διάλειμμα με κοροϊδεύουνε. Και εσύ τι κάνεις? Τίποτα, τους είπα ότι αν συνεχίσουν θα το πω στην κυρία. Και θα τους κάνεις τη μούρη κρέας. Άκου Μίλτο, εμείς καρφιά δεν γινόμαστε. Ξέρεις τι δούλεμα τράβηξα εγώ μικρή στο σχολείο? Ήσουν η καλύτερη μαθητρία. Απ' τις χειρότερες. Και τότε γιατί σε κοροϊδεύανε? Γιατί ήμουνα ψηλή και κουκλάρα. Ρε μαγκάκο, δεν με φαντάζεσαι πως θα ήμουν μικρή, σαν λουκουμάς. Και τι έκανες που σε κοροϊδεύανε? Ξηγήθηκα στα ίσα. Άκου να ξέρεις πώς θα φερθεί σήμερα. Τίποτα! Έχετε απόλυτο δίκιο. Ό,τι και να πείτε, έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Παπαγεωργίου μου. Του Παπαγεωργίου του Συμβούλου Επικρατείας. Χαίστηκα. Όχι θα τον τιμωρήσω. Όχι θα. Τον έχω ήδη τιμωρήσει. Του είπα το PlayStation για 2 εβδομάδες κομμένο. Και τα Χριστούγεννα στην Ελβετία να τα ξεχάσει. Όχι. Σας παρακαλώ. Είμαι κατηγορηματική, δεν τον στέλνω. Ας είναι παιδικό τραύμα, διαφορώ. Μα με εκθέτει εμένα έτσι ανεπανόρθωτα, που εμείς ξέρετε τι οικογένεια είμαστε. Αν ξέρουμε, λέει. Αλλά δεν φταίει το παιδί, κυρία Παπαγεωργίου μου. Όχι, δεν φταίει. Ακριβώς οι κακές είναι αναστροφές. Έχει μπλέξει με κάτι κακές παρέες, με μία συγκεκριμένα, και έχει παρασυρθεί. Πώς το έλεγε ο Πλάτωνας, ομιλία κακέ, φθήρουσιν ήθη Χριστά. Ο Απόστολος Παύλος το έλεγε. Καταλαβαίνετε πόσο ταραγμένη είμαι. Για να μπερδεύει τον Πλάτωνα με τον Απόστολο Παύλο, είναι πολύ ταραγμένη. Mm. Ένια σας όμως και θα λάβω δρακόντια μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι συγγνώμη. Τα σέβη μου στο σύζυγο. Είπανε θα βρέξει. Δεν άκουσα, έχεις απλώσει. Δεν το πιστεύω. Αρνούμαι να το πιστέψω. Ο γιος μου, ο δικός μου ο γιος, να συμπεριφέρεται και να εκφράζεται σαν λιμενεργάτης. Προτιμάς να συμπεριφέρεται και να εκφράζεται σαν μαμούχαλος. Μαμούχαλος. Τι λέξεις είναι αυτές, τι σημαίνει αυτό. Μαμούχαλος. Μαμούχαλος είναι ο μαλθακός. Βλέπω πρόλαβε και στάμαθε και σένα, ε. Στο Σταυρόλεξα το έχω δει. Η κυρία Παπαγεωργίου πάει να τρελαθεί. Να της αποκαλέσει το γιο της καθηγή. Και μια άλλη αγγλική βρίσκεται που δεν την κατάλαβε η γυναίκα. Μήπως... Motherfucker! Παναγιώτη, μη με βγάλεις εκτός ελέγχου. Συγγνώμη. Ακού καθήκη. Εντάξει, δεν τον είπε και καμπούρι. Σκάσε που θα μας πουλήσεις και πνεύμα, χαμίνη. Που μπήκες μέσα στο σπίτι μου και το έκανες σαν τα μούτρα σου. Ας ηρεμήσουμε, ας ηρεμήσουμε όλοι. Ο εκνευρισμός. Έπρεπε να σε έχω απομακρύνει από το γιο μου νωρίς-νωρίς, όταν είχα τα πρώτα δείγματα. Τον έχεις δει ο λεβέντης σου να φτύνει? Να φτύνει τι πράγμα? Φτύνει, μάγκικα, πρόστιχα, σαν τους αχθοφόρους. Μιλάμε, κάτι ροχάλες ο μικρός, κατοστάρικα. Σκάσε, συχαμένη. Ελάτε, ελάτε, ας διατηρήσουμε ένα επίπεδο. Εγώ είμαι στέλεχος και μάλιστα επιφανές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Με τι μούτρα θα αντικρίσω τους άλλους γονείς? Στο διευθυντή τι θα πω? Στο παιδί σου που το κοροϊδεύανε, γιατί δεν σκέφτηκες να πεις κάτι? Αλλά το έχεις ευνουχίσει κι αυτό. Όπως ευνούχισες κι αυτόν εδώ. Εμένα λες. Δεν σου επιτρέπω. Δεν θα μου πεις εσύ τι θα κάνω. Και για να μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνεις, όποιον γουστάρω ευνοχίζω. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό. Δηλαδή με έχεις ευνοχίσει? Δεν είναι αυτό το θέμα μας, Παναγιώτη. Μαζέψου, γιατί έχεις πάρει πολύ αέρα. Σε προειδοποιώ. Μαζέψου.
πιστεύεις ειλικρινά ότι με έχει ευνουχήσει? Άσε μας ρε Παναγιωτάκη κι εσύ. Τον έλεγαν πάντα πάντα το παιδί από τα σπάτα. Τον έλεγαν πάντα πάντα το παιδί από τα σπάτα. Που παίρνε τα νόστιμα. Τι κάνει η νοικοκυρούλα μου? Καλά στο κουβαλίτι του σπιτιού. Ποιος είναι αυτός ο γελίος, άλλαξε. Ο Τσιρικούλης είναι. Έλα, ο Τσιρικούλης είναι. Και δεν το λες τόση ώρα. Ποιος είναι ο Τσιρικούλης? Δεν ξέρεις τον Τσιρικούλη, εσύ δίσκη, φαν κλαμπ. Τι μου λες? Αυτός ο Ρεζίλης λέει θεωρείται τραγουδιστής. Αρέσει σε πολύ κόσμο. Και σαν τραγουδιστής και σαν άντρας. Αρέσει αυτό το πράγμα σαν άντρας? Κοβούν φλέβες για πάρτι του. Εσένα δηλαδή σ' αρέσει? Εμένα με κυνηγούσε μια εποχή. Αμά! Και που κρυβόσουνα. Είναι καλό παιδί, με είχε ερωτευτεί. Αυτός ο γελίος. Μην κρίνεις έναν άνθρωπο χωρίς να τον ξέρεις. Το βλέπω τον Καραγκιόζη, δεν χρειάζεται να τον ξέρω. Είναι ωραίο παιδί, τον αδικεί εδώ. Χάνω κάθε ιδέα για το γούστο σου. Γρήγορη μου. Δεν υπάρχει λόγος να ζηλεύεις. Δεν έγινε τίποτα. Όχι και να ζηλεύω. Τι να του ζηλέψω? Ακόμα και φωνή έχω καλύτερη. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ήρθες στο παρελθόν. Ανοιχτά είναι! Καλησπέρα σας. Μανίτσα μου, μου τελειώσανε τα αυτόγραφα. Ναι, όχι, δεν θέλω αυτόγραφο. Θέλεις να σου υπογράψω στο μπράτσο? Ποιο μπράτσο? Όχι, δε με. Θες κοιλιά? Θες πλάτη? Μήπως πισινούλη? Όχι, αφήστε με να σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα. Μπεζεντάκου. Μπεζεντάκου. Μάλιστα, μπεζεντάκου. Δεν το πιάσα το υπονοούμενο. Μπεζεντάκος, γάλατα, τυριά, γιαούρτια. Μανίτσα μου, τα γιαούρτια δεν τα τρώω, έχω δωδεκαδάκτυλο. Τέλος πάντων, η οικογένειά μου έχει μια ταχαίως αναπτυσσόμενη μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων. Για διαφήμιση με θες, θα μιλήσει με τον ατζέντη μου. Μπετούλα! Όχι, όχι, όχι. Δεν σας θέλω για διαφήμιση. Σας τα λέω όλα αυτά για να σας διευκρινίσω ότι δεν είμαι μία τυχαία. Κανείς δεν είναι τυχαίος, μανίτσα. Τόσα χρόνια στο κουρμπέτι έβγαλα ένα απόσταγμα. Κανείς δεν είναι τυχαίος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πέρασε. Ήθελα να σας ρωτήσω για μία κοπέλα που κάποτε διατηρούσατε μία σχέση. Ξέρεις, από την καρδιά του Τσιρικούλη πέρασαν λίγες, από το κρεβάτι του πολλές. Αυτή δεν ξέρω από πού ακριβώς πέρασε. Βίκη τη λένε. Βίκη Σεϊτανίδη. Πόντια είναι? Δεν ξέρω. Τη θυμάστε? Πού να θυμάμαι. Ξέρεις, δεν είμαι εγώ κεντρικός, αλλά είχα πολλά ταραβεριά και... Αυτή μετά που χωρίσατε έφυγε στην Αυστραλία. Εντάξει, άλλες αυτοκτόνησαν, άλλες γίναν καλόγριες. Δεν σας λέει τίποτα η Αυστραλία, ε? Αυστραλία, Αυστραλία. Ρε εσύ. Τι? Ρε εσύ για τη Βικούλα λες. Η Βίκη τα σταθμούς στη ζωή μου. Για τη Βίκη εγώ με τα τραγούδισα από το σοξέ μου ισοπαίδωσε στο εγώ μου. Αχ, χαίρομαι που τη θυμηθήκατε. Μα θα το βρεις από το γιο μου, πήγαινε μετά το ρεφρέν. Στην υγειά μας. Γεια μας. Θα με βοηθούσατε πολύ αν μου λέγατε τι άνθρωπος ήτανε. Κοίταξε, αυτή ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Κάτι μάτια, κάτι πόδια. Κάτι να μη σε τραπώ πιασήματα. Κατάλαβα. Και δεν μου λέτε. Μου πάει το καστανό. Ορίστε. Σου αρέσω με το καστανό?
Το άλλαξα για το καινούργιο μου δίσκο. Όχι, σας πάει. Πού λέτε? 4 χρόνια το θα ξανθώ σαν ντρέ. 4 χρόνια, ε. Συναπτά. Όχι, το ξανθώ το σαν ντρέ. Πώς είναι το δικό σου, πιο ξέφωτο? Ναι, να πηγαίνω καλύτερα. Θα τη δεις τη Μικούλα. Στοιχώς. Δώσ' της ένα φίλο στο στόμα και πες της από τον Κοτζίλα, θα καταλάβει. Γεια σας και... με συγχωρείτε για την ενόχληση. Μην το ξαναπείς, η ενόχληση δικιά μου. Ρε τη Βίκη. Τι είναι αυτό, ρε. Πιπηλιά. Κατρακύλησα στο βούρκο για χάρη της. Εντάξει, μην υπερβάλλεις. Μην υπερβάλλω. Να κάθομαι να με αποκαλεί ο άπλητος μανίτσα μου. Να θέλει να μου υπογράψει στο πίστιά μου. Και εσύ τι ήθελες να πας να τον βρεις? Ήθελα να δω εκτός από τον ηλίθιο τον αδερφό μου ποιος άλλος την αγάπησε. Την πατσαβούρα. Μη συγκίζεσαι, βραδιάτικα. Λύσε μου μια απορία, φρε Παναγιώτη. Με το λίγο μυαλό που διαθέτεις. Αυτή έφυγε από την Ελλάδα ψηλή και δύνατη. Και γύρισε κοντή και χοντρή. Πώς γίνεται αυτό? Τι να σου πω κι εγώ. Και ωραία, πες στην Αυστραλία, πλοκώθηκε στο φαΐ. Έφαγε καγκουρό, βίσονες, καμιλοπαρδάλι, δεν ξέρω τι κατά έφαγε. Ήρθε και στρογγύλεψε. Μπορεί να της άνοιξε η όρεξη. Πώς κόντεινε? Πώς μάζεψε το πλήσιμο, μπήκε? Ποιος ξέρει τι της συνέβη. Μήπως έχει καμιά περίεργη αρρώστια και με τον καιρό συρρυκνώνεται? Τι αρρώστια? Μήπως μας κολλήσει τίποτα μεταδοτικό? Ηρέμησε, αγάπη μου. Δεν μπορώ να ηρεμήσω, Παναγιώτη, παιδί μεγαλώνω. Και θα την πάω και για νηφικό αύριο την τοφάλα. Ποιος είναι? Άνοιξε, ρε. Ποιος είσαι? Μέχρι το 3 θα μετρήσω. 1 2 Τι κάνεις όλη μέρα κλεισμένος εδώ μέσα? Ό,τι γουστάρω. Γιατί έχεις αυτά τα μούτρα? Αυτά βρήκα, αυτά φόρεσα. Μήπως είναι ώρα να φας τις βραδινές σου μάπες? Ναι, δίρε με κιόλας από πάνω. Τι έγινε, ρε, τι έχεις πάθει? Τι να έχω πάθει? Από τότε που ήρθε αυτή εδώ μέσα, εγώ δεν υπάρχω για σένα! Τι, μιλά πιο σιγά! Από τότε που μπήκε αυτή ανάμεσά μας, γίναμε 2 ξένοι. Ούτε σε νοιάζει που είμαι, τι κάνω. Χαίστηκες, ρε, αν ζω ή αν πέθανα! Τι λες, ρε, τρόπα! Να τώρα δεν ήρθα να δω αν ζεις! Από χθες έχεις να με δεις. Αν είχα πεθάνει τώρα θα ήμουν τούμπανο. Κόφτη μαλακίες. Στις 24 ώρες τα άντερα του πεθαμένου πρίζονται. Και φουσκώνει σαν γκέικ. Τι ακούω, άνθρωπος, βραδιάτικα. Αλλά πού να τα ξέρεις εσύ αυτά? Άνοιξες ποτέ σου καμιά Μπριτάνικα? Σου άφησε χρόνο αυτή να μορφωθείς! Σκούσε, είπα, ακούγεσαι μέσα! Τα κατάφερε η πουτάνα να μας χωρίσει! Πουλωστό! Ρε, τι τραβάω. Ότι θα μου κάνεις και σκηνή ζηλοτυπίας, αυτό δεν το περίμενα. Γρηγόρη, αγόρι μου. Αυτή η γυναίκα θα σε καταστρέψει. Σε τραβάει από το πουλί και δεν ξέρεις που σε πάει. Είμαι ερωτευμένος. Το καταλαβαίνεις, ερωτευμένος! Και εμείς ερωτευτήκαμε, ρε, δεν κάναμε έτσι. Πότε ερωτεύτηκες εσύ, μωρέ? Αυτά τα φρικιά που τα κουβαλούσες εδώ για ένα βράδυ και το πρωί δεν θυμόσουνα πώς βρεθήκαν στο κρεβάτι σου. Ξέρεις εσύ τι σημαίνει έρωτας? Εσένα το μόνο που σε ένοιασε ήταν το πίδημα. Φύγε αυτή τη στιγμή από μπροστά μου. Εντάξει, sorry, το παίρνω πίσω. Είπα! Φύγε αυτή τη στιγμή από μπροστά μου! Μαλακία είπα, ερέμησε. Φύγε, Γρηγόρη! Φύγε και μην κοιτάξεις πίσω σου! Φιλαράκια. Εξαφανίσου! And the Oscar goes to... Λάζαρος Καραγεωργόπουλος! Thank you.
Thank you. Thank you very much. I would like to thank my mother, my father, my grandfather, my friend Mitsus, and especially God, who gave me so much plenty of talent. Συμπαθέστατη είναι η ύφη σας, κυρία Βεζετάκου μου. Ναι, είναι χρυσό κορίτσι. Καλά, τι θα διάλογε ο Νικολάκης. Πώς γνωρίστηκαν? Ήταν η κακιά η ώρα, Ντέζη μου. Αστειεύομαι. Έρωτας, έρωτας. Κεραυνοβόλος. Κεραυνός έπεσε, Ντέζη μου. Τι οικογένειας είναι? Καλής, πολύ καλής. Είναι γόνος? Τσιπούρας. Και πάλι αστειεύομαι. Τι της έδωσες να δοκιμάσει? Αρχικά της έδωσα να δοκιμάσει κάτι σε ίσια γραμμή. Εγώ φανταζόμουν κάτι χυτό. Εγώ κάτι σε κελεμπία, να κρύψουμε τα πολλά πολλά. Καλά, ο γαμπρός τι σκοπεύει να φορέσει? Δεν ξέρω, μαύρα φαντάζομαι. Σίγουρα μαύρα με αυτό που τούτη είχε. Γιατί σκεφτόμουν να της δώσω της Βίκης κάτι χρωματιστό, ίσως ένα ροζ. Θα της πηγαίνει? Α, μην ανησυχείτε, θα της βρω ένα νηφικό που θα της ταιριάζει απόλυτα. Όχι πολύ τούλη, Ντέζη μου, όχι πολύ τούλη. Γιατί καταλαβαίνεις, υπάρχει κίνδυνος να την μπερδέψει ο κόσμος με τη λαμπάδα. Α, για δείτε αυτό. Πώς είμαι? Τι πάθατε? Απ' τη συγκίνηση. Και από τον τρόμο. Είμαι ευτυχισμένη. Από μικρή το όνειρό μου ήταν να ντυθώ νηφούλα. Αχ, ξέρεις ποια μου θυμίζει? Την Κέτη. Πού τη θυμήθηκες την Κέτη? Είχα μια ξαδέρφη που κι αυτή από μικρή είχε μανία με τα νηφικά. Όλο παρανηφάκι γινότανε. Αλήθεια, κι εγώ! Τελικά η καημένη δεν τα κατάφερε να παντρευτεί. Την πάτησε ένα τρένο. Αλλά το όνειρό της πραγματοποιήθηκε. Την ντύσαμε νηφούλα. Στο φέρετρο. Ανέτα μου, τι κουβέντες είναι αυτές? Γιατί μέσα στη ζωή είναι όλα. Πώς το βλέπεις επάνω σου? Σου είναι άνετο? Αναπνέεις κανονικά ή ρουφιέσαι? Δεν αναπνέω καθόλου. Αντέχω πολλή ώρα χωρίς να αναπνέω. Αλήθεια? Το έχουμε αυτό, το αβαντάζε μη συφάλαινες. Για δοκίμασε και το άλλο, γλυκιά μου, ε. Κυρία Βεζετάκου μου, θα κάνετε ένα γάμο που θα βουήξει όλη η Αθήνα. Ό,τι θα βουήξει, θα βουήξει. Θυμάσαι το βουητό πριν από το σεισμό? Ανοιχτός γάμος φυσικά, ε. Πολύ ανοιχτός. Σαν τη λεκάνη της νύφης. Ανέτα. Αστειεύομαι, μητέρα. Σ' ακούει η Ντέζη και θα νομίζω ότι δεν τη συμπαθεί στη Βικούλα. Αχ, εγώ τη Βικούλα. Αδερφή δεν είχα και αδερφή απέκτησα. Και πού θα γίνει το μυστήριο? Αν όχι στη Μητρόπολη, σε κάποιο κτήμα για να γίνει και η δεξίωση εκεί. Και η νύφη πώς θα έρθει? Μεριμουλικό. Επιτέλους! Καλά, η Ανέτα φημίζεται για το αγγλοσαξονικό χιούμορ της. Τι να κάνω, Ντέζη μου, το έριξα στο αγγλοσαξονικό για να μην λαλήσω. Μα τι έπαθε? Βίκη, μήπως θέλεις βοήθεια? Για κοίτα μήπως τη σφήνωσε. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Δίνεις λαβές να μας σχολιάζει η Ντέζη, που έχει ένα στόμα σαν τη χαράδρα του Βίκου? Μόνο η Ντέζη θα μας σχολιάσει. Όλη η Αθήνα θα γελάσει με αυτό το γάμο. Για δείτε κι αυτό. Νομίζω ότι βρήκαμε το τέλειο, α. Καλά, φανταστείτε το με τις γόβες, την κουάφ, τα μαλλιά όλα τραβηγμένα επάνω. Μήπως θα του τέριαζε και ένα γάντι? Φούρνου. Που το βολεύεσαι. Έχω και για τα παρανυφάκια κάτι ασορτή. Θέλετε να ρίξετε μια ματιά μέσα? Πού σε τούλα να με δεις. Ντύθηκε η νυφή με τα άσπρα και βάζει στα μαλλιά της δυο άστρα και πάει στην εκκλησιά.
πάει στην εκκλησιά. Κι ο γαμπρός ο ήλιος προστάζει και όλη η πολιτεία γιορτάζει και λάμπησα δροσιά. Με καταλαβαίνεις τώρα, Ντέζη μου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό. Καλά, στο δίκιο ο Νίκος να μας πει τη γνώμη του. Α, όχι. Δεν θα χαλάσουμε το έθιμο. Ο γαμπρός θα δει τον νηφικό για πρώτη φορά στην εκκλησία. Μόνο τον νηφικό θα δει για πρώτη φορά. Τι λες, γλυκιά μου? Όχι. Λέω κι εγώ είμαι υπέρ των εθίμων. Και πότε με το καλό έρχεται ο γαμπρός? Όσο νούπο το παλικάρι μου. Τελευταίο τσιγάρο στην Αυστραλία. Αύριο θα καπνίσεις πάλι. Σο! Κολλητέ, θα μου λείψεις. Καλό ταξίδι να έχεις. Ευχαριστώ. Να δούμε τι με περιμένει στην Αθήνα. Έλα, μωρέ, όλα θα πάνε καλά. Θα μου φιλήσει τη Βίκυ. Εντάξει, πάρε κανένα τηλέφωνο μόλις στάσεις. Σε περιμένω.